Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ κύριε Κουτσομίτη μου. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε όσο δύσκολο και αν είναι να καταλάβουμε και να συζητήσουμε τι έχει στο μυαλό του αυτή την εποχή, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ο Ταγίπ Ερντογάν. Ξεκινώντας λέω από το ότι είναι στον πάγο η επίσκεψή του στην Αμερική. Ναι, ο κύριος Ερντογάν μετά την ήττα του κομμάτός του στις δημοτικές εκλογές βλέπουμε ότι προσπαθεί να μεταφέρει το κέντρο του ενδιαφέροντος στην εσωτερική πολιτική σκηνή στην σύγκρουση για τη Γάζα. Δεν πάβει να αναφέρει κάθε μέρα σχεδόν τις απόψεις του για αυτό το ζήτημα, κατηγορώντας το Ισραήλ, κατηγορώντας τη Δύση. Μάλιστα, εχθές στη συνάντησή του με τον Γερμανό πρόεδρο Στάινμαϊερ, επιτέθηκε ξανά στη Δύση για τη στήριξη που παρέχει στο Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει επενδύσει πολιτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Τούρκος πρόεδρος. Βέβαια, δεν είναι ο ίδιος ο βαθμός με που οι παράγοντες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δέχονται την Τουρκία ως έναν συνομιλητή ή έναν παράγοντα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη μέρα. Αυτό μένει να φανεί. Πάντως, ο κύριος Ερντογάν βλέπουμε ότι επενδύει πάρα πολλά πάνω σε αυτή τη σύγκρουση. Σε σχέση, αυτό καταρχάς παίζει ρόλο στο πάγωμα της επίσκεψής του επί του παρόντος. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό ή έχουμε κάποια ερμηνεία όσον αφορά το γεγονός ότι μάλλον το έχουν πάρει πίσω στην Ουάσιγκτον. Αυτό που ακούμε από πηγές που είναι κοντά στις δύο πλευρές είναι ότι υπάρχει ένα παιχνίδι επικοινωνιακό αυτή τη στιγμή από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος θέλει να εκμεύσει κάποια δήλωση στήριξης από την αμερικανική πλευρά στις θέσεις του επάνω στο Παλαιστινιακό. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τροποποιούν ή να διαμορφώνουν την πολιτική τους ανάλογα με τις επιθυμίες του Τούρκου Προέδρου. Και εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα διπλωματικό παιχνίδι παρασκηνίων ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας και το Λευκό Οίκο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Μπορεί να αρχίσει να μιλάει κάποιος για εκτόνωση ή είναι πολύ νωρίς ακόμα? Και αν γίνει εκτόνωση, βασική προϋπόθεση είναι τουλάχιστον να απελευθερωθούν κάποιοι όμηροι? Πιστεύω ότι πολλά θα κρυθούν από το πώς θα εξελιχθεί η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, η οποία ετοιμάζεται και μάλλον θα εξαπολυθεί τα επόμενα 24 ώρα στη Ράφα. Το ποιο θα είναι το κόστος σε ανθρώπινες απώλειες, ποια θα είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης από τις Ισραηλινές δυνάμεις, αλλά και σε ποιο βαθμό θα καταφέρουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ να πατάξουν οριστικά τη Χαμάς. Αυτό είναι ένα παράθυρο το οποίο κλείνει σιγά σιγά για το Ισραήλ. Δεν μπορεί το Ισραήλ και σε επίπεδο επιχειρησιακό και σε επίπεδο οικονομικό να έχει ανοιχτεί την επιχείρηση στη Γάζα για πολλούς μήνες ακόμη. Πρέπει κάποια αποτελέσματα να φέρει. Είναι άγνωστο πόσοι από τους όμηρους είναι ακόμη ζωντανοί. Είδαμε χθες και ένα πολύ σοκαριστικό βίντεο ενός ομήρου Αμερικανοεβραίου, ο οποίος εμφανίστηκε με ακροτηριασμένο χέρι να κατηγορεί τον Νετανιάχου για την αδυναμία του να παράσχει ασφάλεια στους Ισραηλινούς πολίτες λίγο πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για τις Ισραηλινές δυνάμεις τις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα, και αυτό το έγραψα προχθές σε ένα άρθρο, είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο στην Ισραηλινή εξωτερική πολιτική, κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Σκέφτονται να υπάρχει μια διοίκηση παλαιστινιακή, η οποία δεν θα περιλαμβάνει βέβαια τη Χαμάς, αλλά ούτε και την Παλαιστινιακή Αρχή, και θα έχει την εγγύηση της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό το σχέδιο έχει προσκρούει σε πολύ σοβαρές αντιδράσεις από τους ακροδεξιούς υπουργούς μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τους συμμάχους του κυρίου Νετανιάχου, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης κατάληψη της Γάζας και να μην υπάρχει καμία παλαιστινιακή εξουσία ή διοίκηση σε αυτό το θύλακα. Παράλληλα, η αντιπολίτευση στο Ισραήλ δεν θέλει να παράσχει πολιτική κάλυψη στον κύριο Νετανιάχου ώστε να περάσει αυτό το σχέδιο ερήμην της ακροδεξιάς.
Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα πολιτικό αδιέξοδο στο Ισραήλ για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, είναι αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Κάπα Νιούς και νομίζω ότι αρθρογραφείται και στην ΑΗ Εφημερίδα ή κάνω λάθος, κύριε Κουτσομίτη? Ναι, ακριβώς. Κάθε Δευτέρα έχω ένα άρθρο. Στην ΑΗ Εφημερίδα. Στο ιστότοπο, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε κιόλας στην... Αύριο είναι 800 μέρες συμπληρώνονται από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ήδη έχουν λειτουργήσει, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, έχουν αμερικανικοί πύραυλοι μεγάλου βενελληνικού σε αυτά τα ATACMS, που είναι ικανά να πλήξουν στόχους 300 χιλιόμετρα μακριά. Ήδη χρησιμοποιήθηκε ένα από αυτά από την Ουκρανία μετά και από το άνοιγμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Πώς βλέπουμε την εξέλιξη αυτού του πολέμου? Θα τραβήξει ακόμα πολύ ή πώς μάλλον θα μπορούσε να λήξει? Λοιπόν, η αμερικανική βοήθεια έρχεται έστω και αργά αυτή τη στιγμή να ενισχύσει τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες υφίστανται πολύ ισχυρά πλήγματα αυτή τη στιγμή στα μέτωπα και το ανατολικό και το νότιο. Υπάρχει μία μικρή αλλά πολύ σημαντική, θα έλεγα συμβολικά, προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, αλλά αυτή η ενίσχυση τώρα που θα έρθει από τις ΗΠΑ αλλά και η ενίσχυση σε πυρομαχικά που έρχεται από τον Ιούνιο, από την Ευρώπη και ενδεχομένως και η ένταξη των F-16 της πρώην Ολλανδικής αεροπορίας και Δανικής αεροπορίας στην Ουκρανία είναι, πιστεύω, και όχι μόνο κατά με και κατά τη γνώμη άλλων αναλυτών, πιθανότατα ικανή να ανατρέψει, να ανασχέσει πάλι την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό θα είναι ικανό να δημιουργήσει συνθήκες για τις ουκρανικές δυνάμεις να αντεπιτεθούν τους επόμενους μήνες? Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό που θέλουν και να βοηθήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις και οι δυτικές δυνάμεις στους Ουκρανούς είναι να καταφέρουν να υπάρξει μια αντεπίθεση το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο και να ομαλοποιηθεί, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Σε πολιτικό επίπεδο, μεγάλη επένδυση πιστεύω θα πέσει σε πολιτικό επίπεδο στην ειρηνευτική σύνοδο που αναμένεται να διεξαχθεί στην Ελβετία τον Ιούνιο. Και εκεί θα πρέπει να δούμε οι πλευρές, οι διάφορες, σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένες, κυρίως η Δύση, η Ρωσία φυσικά δεν συμμετέχει, αλλά αν θα συμμετάσχει η Κίνα και άλλες χώρες του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, εάν θα υπάρξει εκεί μια διάθεση από την Ουκρανία να δείξει ότι είναι διατεθειμένη να συνδιαλλαγεί κάποια στιγμή με τη Ρωσία σε μια ειρήνευση. Οπότε έχουμε αυτά τα δύο μέτωπα, το στρατιωτικό που είναι πάρα πολύ ρευστό πλέον και το πολιτικό που θα δούμε τον Ιούνιο στην Ελβετία τι μπορεί να φέρει. Τόσα μέτρα σκληρά εμπάργκο έχουν επιβληθεί από την Δύση κατά της Ρωσίας. Δεν έχουν δουλέψει? Έχουν δουλέψει σε ένα βαθμό. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας της Ρωσίας. Όμως η Ρωσία έχει καταφέρει τα τελευταία, κυρίως τον τελευταίο χρόνο, να μετατρέψει την οικονομία της σε πολεμική οικονομία. Υπάρχει τεράστια δημοσιονομική επέκταση με αυξήσεις μισθών, με παροχές προς τον ρωσικό πληθυσμό και με εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες, κυρίως την Κίνα και την Ινδία. Και έτσι σε μεγάλο βαθμό έχει αναπληρωθεί αυτό το κενό που υπήρξε από τις δυτικές κυρώσεις. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι η Ρωσία έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει μια άλλη οικονομική κατάσταση και να μπορέσει να ανταπεξέλθει από τις δυτικές κυρώσεις, αλλά το ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα το κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή καίει από τα διαθέσιμά της και επίσης και η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως κανονική οικονομία μετά τη λήξη του πολέμου είναι τίθεται σε μεγάλο ερώτημα. Άρα εν μέρη κατάφεραν οι κυρώσεις να πλήξουν τη Ρωσία, αλλά όχι αποτελεσματικά, γιατί η Ρωσία έχει τεράστια αποθέματα και σε πρώτες ύλες και σε συνάλλαγμα. Μάλιστα. Επανερχόμενοι και τελειώνοντας από εκεί που αρχίσαμε με τον Ταγίπ Ερντογάν, η αντίδραση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα είναι αρκετή για να διαταράξουν ξανά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η αντίδραση που μας εξέπληξε από την Τουρκία δεν θα έπρεπε να μας εκπλήξει, διότι η Τουρκία έχει
πάγια θέση όσον αφορά τις περιοχές που αμφισβητεί στο Αιγαίο, αυτά τα 153 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Και θεωρώ ότι είναι εσφαλμένος πολλές φορές και ο τίτλος που δίνουν κάποια μέσα ενημέρωση ότι επαναφέρει η Τουρκία τις απαιτήσεις. Δεν τις επαναφέρει, διότι δεν τις έχει αποσύρει ποτέ. Mm-hmm. Η αντιλήψη της Τουρκίας είναι εκεί, είναι πάντα μπροστά. Και από ό,τι είδα το χάρτη με αυτό το περίφημο θαλάσσιο πάρκο που προκήρυξε η ελληνική κυβέρνηση, αυτό που πραγματικά πονάει την Τουρκία είναι δύο μικρές νησίδες, βραχονησίδες, νησιά μάλλον που υπάρχουν στη μέση του Αιγαίου, η Λεβίθα και δίπλα της άλλη μια νησίδα, η οποία δημιουργούν ένα πέρασμα στο κεντρικό Αιγαίο, το οποίο για την Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προς την έξοδο από τα Δαρδανέλια προς την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα οι απαιτήσεις Τουρκίας παραμένουν, όμως νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, κυρίως μετά τις ευρωεκλογές, είναι διατεθειμένη να μπει σε μια συζήτηση και να φανεί εάν η Τουρκία αυτές τις περίφημες γκρίζες ζώνες μπορεί να τις βάλει στην άκρη και να συζητήσει τη διευθέτηση των θαλασσίων ζώνων ανάμεσα στις δύο χώρες. Γιατί για μένα αυτό είναι το πολύ δύσκολο ζήτημα, εάν η Τουρκία θα αναστείλει ή θα καταργήσει εντελώς τις παράλογες απαιτήσεις που έχει πάνω σε κομμάτια της ελληνικής επικράτειας στο Αιγαίο. Αυτές οι δύο λωρίδες και τα θαλάσσια πάρκα, τι είναι εκείνο που έκαναν τον Φιντάν, γιατί ο Φιντάν μίλησε εξ αρχής για αποστρατικοποίηση. Τι σχέση έχουν με αποστρατικοποίηση αυτά τα πάρκα συν οι δύο λωρίδες? Έχουν στρατηγική σημασία, είπατε, ναι. Αλλά με την αποστρατικοποίηση τι? Η Τουρκία πάντα θεωρεί ότι όλη η περιοχή σχεδόν του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένη, να μην υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας σε κανένα από αυτά τα νησιά, και θεωρεί ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγείρει τις αξιώσεις αυτές και σε επίπεδο κυριαρχίας αλλά και σε επίπεδο στρατιωτικής παρουσίας. Είναι μια πάγια στρατηγική, αυτή την έχει ήδη εδώ και δεκαετίες. Την πρόσθεσε πάνω στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας, την οποία έφερε στα μέσα της δεκαετίας του 90, αλλά είναι δύο πάγια τουρκικά αιτήματα τα οποία συνεχίζει και τα βάζει στο τραπέζι. Βέβαια, η πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν σε θετικό πλαίσιο. Άρα έχουμε από τη μία τις πάγιες διεκδικήσεις Τουρκίας και από την άλλη μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει, δεν έχει μπει στον πυρήνα των προβλημάτων, αλλά αυτό πιστεύω ότι μετά και τη συνάντηση των δύο ηγετών που θα γίνει το Μάιο, πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες να μπούμε σε μια ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για αυτή την πολύ κατατοπιστική συζήτηση που κάναμε σήμερα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.